Καλημέρα κύριε Σταμπολή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χαίρομαι που σας ακούω. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, εντάξει, εσείς θα είστε από τους ανθρώπους που απλά αισθάνεται μία επιβεβαίωση, γιατί θα έρθει η Αμερικανική εταιρεία να πει με επίσημο τρόπο ότι προχωρώ σε ερευνητική γεώτρηση. Αλλά εκεί είναι το θέμα. Εμείς το έχουμε γράψει πολύ καιρό για το θέμα της συγκεκριμένου χώρου που έχει εντοπιστεί για να γίνει γεώτρηση. Η Exxon Mobil, όπως και άλλες εταιρείες που είναι παραχωρησιούχοι, δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία είναι συμφωνημένα με την ΕΔΕΗΕ. Η ΕΔΕΗΕ είναι η εταιρεία, η κρατική, η οποία δίνει τις άδειες, παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι ο άμεσος συμβαλόμενος για το ονόματι του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, άρα δεν γίνεται κάτι το καινούριο. Απλούστατα αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η ερμηνεία των σεισμικών δεδομένων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν, να θυμίσω, πέρσι, δηλαδή πέρσι το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2023 είχαν ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Αλλά χρειάζεται αρκετός χρόνος να γίνει η ερμηνεία. Και επειδή πλέον η ερμηνεία έχει διαφοροποιηθεί από παλαιότερες εποχές και χρησιμοποιούνται πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα αναλύσεις, γίνονται προσομοιώσεις πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας, τώρα φαίνεται ότι αυτά έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς Exxon Mobil και ετοιμάζει το χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που πρέπει για να προετοιμαστεί η γεώτρηση. Διότι για να γίνει μια γεώτρηση, και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βάθος, πρέπει να υπάρξει μια υποδομή. Και μιλάμε υποδομή από πλευράς του servicing των γεωτρυπάνων που θα εγκατασταθούν, άρα σημαίνει λιμάνια, άρα σημαίνει χώροι που θα υπάρχουν οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται στις γεωτρήσεις, άρα χρειάζεται μια ολόκληρη κινητοποίηση. Αυτή έχει αρχίσει, το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει μπει μπροστά αυτή τη στιγμή και γι' αυτό μιλάμε για γεώτρηση ενδεχομένως τέλος του 24 ή πρώτο τρίμηνο του 25. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Υπάρχει κίνδυνος, όπως τον αναγνωρίσετε και όπως το έχετε επισημάνει πολλές φορές. Ο κίνδυνος είναι να βρεθεί μια οικολογική οργάνωση, να το δώσει 250 ευρώ, τόσο χρειάζεται για να κάνει μια ένσταση και να παγώσει το όλο θέμα. Αυτό θα είναι το μέγα ολίσθημα. Και θα ήταν μέγα ολίσθημα και η κυβέρνηση, αν πραγματικά θέλει να κρατήσει έναν μεγάλο επενδυτή, να δώσει μια προοπτική αναπτυξιακή σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον τόπο, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Και επειδή, επιτρέψτε μου, να γνωρίζω ότι είναι ελεγχόμενες οι δύο οργανώσεις που δραστηριοποιούνται και ειδικεύονται σε αυτές τις ενστάσεις, είναι απόλυτα ελεγχόμενες από την κυβέρνηση. Που σημαίνει... Είναι θέμα της κυβέρνησης. Τόσο ελεγχόμενες που δεν είδαμε καμία ανακοίνωση για το ακουγιού, ή για τις γεωτρήσεις παράνομες της Τουρκίας. Ακριβώς. Μάλιστα, στην Κυπριακή ΑΟΣ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, αν είναι ελεγχόμενες όπως λέτε, το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι, έχετε κοιτώντας, γιατί βλέπω τις αναλύσεις του Ινστιτούτου, κοιτώντας όλο το πλέγμα, έχει χώρα στρατηγική? Δηλαδή, ΑΟΣ δεν συζητά. Και όπου τη συζητά, την αφήνει με αναμονές. Και πάει ο Ερντογάν στην Αίγυπτο, τώρα αρχίζει και βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στους αδελφούς μουσουλμάνους στην Κωνσταντινούπολη. Προφανώς δεν θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα δούμε και μια συμφωνία. Λέω εγώ, εγώ το λέω, πέραν του 20ου. Κύριε Σαχίνη, θίξατε την κρίσιμη λέξη, στρατηγική. Δεν υπάρχει στρατηγική. Δεν υπάρχει εθνική ενεργειακή στρατηγική. Υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική, όχι στρατηγική, στην οποία η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υπακούει. Πέρα από αυτό, εθνική ενεργειακή στρατηγική δεν έχω δει. Διότι αν υπήρχε και θα είχαμε προχωρήσει σε ΑΟΣ και θα είχαμε προχωρήσει στα 12 μίλια και ασφαλώς θα είχε δοθεί ένα πολύ ξεκάθαρο στίγμα από πλευράς κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης, δεν διαφορετώ. Ναι, ναι, ναι. Διότι είναι διαχρονικό το... αυτή η παθογένεια είναι διαχρονική.
ότι ξέρετε, αυτή είναι η στόχη μας. Δηλαδή, και αν θέλετε να ζητήσετε την άποψή μου, η αξιοποίηση του υπόγειου, του ορυκτού πλούτου και των ΑΠΕ είναι απόλυτα συμβατές. Δεν αποκλείει μία την άλλη. Διότι εξυπηρετεί διαφορετικά φορτία στο ενεργειακό μείγμα. Δεν μπορείς με τη μία να καλύψει την άλλη. Δεν μπορείς με τις ΑΠΕ να καλύψεις τα θερμικά φορτία, ούτε τα θερμικά φορτία να καλύψεις όλα τα ηλεκτρικά φορτία. Γι' αυτό οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο θα συμβαδίσουν για πολλά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν είχες στρατηγική, θα είχες προχωρήσει και το χωροταξικό για το οποίο θα σε καθίσουν στο σκαμνί τώρα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όχι, μας, έχουν καθίσει, έχει γίνει η παραπομπή στο δικαστήριο. 23 Δεκεμβρίου, παρακαλώ. 21 νομίζω, παραμονές Χριστουγέννων. Επεδόθη το έγγραφο που παραπέμπεται η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη τήρηση της οδηγίας 89 για το χωροταξικό σχεδιασμό. Και προτίμησε η Ελλάδα να πάει στο δικαστήριο, να αρχίσουν να πληρώνουμε πρόστιμα παρά να παραδώσει το χωροταξικό σχεδιασμό, το οποίο σήμαινε ασφαλώς να καθορίσει τις συντεταγμένες της ΑΟΣ. Όλα αυτά, κύριε Σταμπολή, σας λένε κάτι? Διότι η χώρα εισαγάγει πανάκριβο φυσικό αέριο, είτε είναι από τους αγωγούς από την Ασία, είτε είναι το υγροποιημένο και μάλιστα με τη μέθοδο του fracking, διόλου οικολογικό, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, και πολλές άλλες χώρες εισαγούν, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Σας το λέει θέμα, κάτι το όμως αυτό? Ότι διαχρονικά η ελληνική πολιτεία δεν έχει δει το θέμα της ενέργειας σαν ένα καθοριστικό παράγοντα στην οικονομική της πολιτική. Αυτή τη στιγμή 5,5-6% του ΑΕΠ πηγαίνει σε εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά το χειρότερο, το πολύ χειρότερο δεν είναι αυτό, είναι ότι στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, δηλαδή το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο είναι ελλειμματικό και αυξάνεται το έλλειμμα, το 60% του ελλείμματος οφείλεται στα χρήματα που πληρώνουμε για εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό μόνο δεν θα αρκούσε? Ποιο πολιτικό σύστημα δεν θα ήθελε να απαλλαγεί από αυτό το άγχος, από αυτό το βάρος, κύριε Σταμπολή? Μπορεί να θέλουν, αλλά χρειάζεται μια οργάνωση, χρειάζεται ένα όρομα. Θέλουν ή δεν τους αφήνουν γιατί οι ευρωπαϊκές πολιτικές είναι άλλες? Δεν μπορώ να πιστέψω. Δεν τους αφήνουν, ή το παραμύθι ότι δεν μας αφήνουν Αμερικανοί, δεν μας αφήνουν Ευρωπαίοι. Μια συντεταγμένη πολιτεία, η οποία έχει αίσθηση, ξέρει τι θέλει να κάνει, ναι, θέλει να προχωρήσει, θέλει να προφυλάξει τη χώρα, έχει μια πολιτική, και αυτή την πολιτική απαραίτητος δεν την λέει δεξιά-αριστερά, την εφαρμόζει. Επειδή το Ινστιτούτο Ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν είναι ένα τυχαίο Ινστιτούτο, θέλω να σας ρωτήσω πώς ακούγεται στα αυτιά σας ότι την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε επίσημη ανακοίνωση του Ελληνοτουρκικού Βιομηχανικού Φόρουμ ότι οι Τούρκοι επενδυτές σκέφτονται για στρατηγική σημασία επενδύσεις στον χώρο της ενέργειας στη Μακεδονία. Αυτή είναι η πολιτική που έχουμε? Κοιτάτε, αυτό δεν είναι κάτι το παράλογο, διότι και ελληνικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην Τουρκία και θέλουν να επενδύσουν. Στην ενέργεια? Στην ενέργεια. Παλιά η ΔΕΗ είχε ένα πρόγραμμα να αγοράσει δύο μεγάλα υδροελεκτρικά, το οποίο είχε βγάλει η ΤΕΙΑΣ σε διαγωνισμό, και είχαν πάει και άλλες εταιρείες. Δεν προχώρησε για διάφορους άλλους λόγους. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια συνεργασία με την Τουρκία στον ηλεκτρισμό. Έχουμε ένα καλώδιο, ετοιμάζονται και δεύτερο καλώδιο που εισάγουμε και εξάγουμε ηλεκτρισμό. Έχουμε και ένα αγωγό που δουλεύει ανελιπώς από το 2007 που εισάγουμε φυσικό αέριο. Τον οποίο ελέγχει η Τουρκία, όχι εμείς? Ναι, την πλευρά της Τουρκίας βέβαια είναι εισαγωγικός. Μάλιστα. Και υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν ελληνικές, έχουν επενδύσει στη Τουρκία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και υπάρχουν και τουρκικές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, στις ΑΠΕ, με αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά κτλ. Αυτό το θέμα της εμπορικής συναλλαγής δεν είναι κάτι το απογορευτικό. Ίσα-ίσα υπάρχουν ευκαιρίες και για τις δύο χώρες. Αυτό προϋποθέτει όμως μια ηρεμία και μια συνύπαρξη και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή η συνύπαρξη δεν θα υπάρξει όσο εμείς υποχωρούμε. Όταν υποχωρούμε συνέχεια, κάποια στιγμή θα υπάρξει μια αντίδραση και αυτή δεν θα είναι ευχάριστη. Αισθάνεστε ότι μπορεί να πάμε σε ένα τύπου συνεκμετάλλευση επιδικών μας,
κοιτασμάτων. Όχι, αυτό δεν, η συνεκμετάλλευση είναι ένας πολύ παρεξηγημένος όρος. Καταρχάς δεν υπάρχουν, ούτε έχουν ανακαλυφθεί πετρελαϊκά αποθέματα ή φυσικού αερίου που να είναι ανάμεσα στις δύο χώρες, οπότε να τεθεί αυτό το θέμα, όπως έχει γίνει μεταξύ Κατάρ και Ιράν, όπου έχουν τεράστια κοιτάσματα που μοιράζονται οι δύο χώρες στις δικές τους ΑΟΣ. Και όντως υπάρχει συνεκμετάλλευση εκεί βάσει συμφωνίας. Δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο. Υπάρχει όμως. Μισό λεπτό, κύριε Σταμπολή. Υπάρχει όμως η περίπτωση, με βάση αυτά που λένε επιστήμονες όπως ο κύριος Ζαλιλίδης ή ο κύριος Φόσκολος ή ο κύριος Μπασιάς, πέραν του 28ου Μεσημβρινού, επί δική σου δυνητικά ως, αφού δεν την έχεις ανακηρύξει, να βρεις πλούσια κοιτάσματα. Εγώ αυτό ρωτάω. Υπάρχει περίπτωση να σου ήρθε η Τουρκία και να σου πει μαζί, επί των δικών σου? Δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ έρευνες σε αυτό το σημείο, το γεωγραφικό σημείο. Έχουμε κάτι νότια και δυτικά της Κρήτης, ναι. Οι έρευνες όχι. Εκεί δεν εμπλέκεται καθόλου η Τουρκία. Οι έρευνες όχι, αλλά αν οριοθετήσει η Τουρκία αύριο μεθαύριο με την Αίγυπτο πέραν του 28ου, καταλαβαίνετε ότι αυτό που δυνητικά είναι δικό σου πάβει να υφίσταται. Σαφέστατα. Και γι' αυτό έπρεπε να είχαμε σπεύσει να κάνουμε το χωροταξικό σχεδιασμό, να καταθέσουμε τους χάρτες, διότι είχαμε την απόλυτη πολιτική κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Απόλυτη πολιτική. Δηλαδή δεν μπορεί η Τουρκία να κάνει τίποτα. Λες, εγώ είμαι υποχρεωμένος βάσει του κοινωνικού δικαίου να τους καταθέσω. Τώρα δεν σ' αρέσουν, πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κάνουν τα παράπονά σου εκεί. Όχι στη Χάγη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα δηλαδή το να καταθέσει η Ελλάδα αυτό που πρέπει να κάνει. Και δεν κάνει, μάλιστα. Και δεν κάνει. Ξεμπλοκάρει το θέμα πλέον σε πολιτικό επίπεδο, διότι θα υποχρεώσει την Τουρκία, αν διαφωνεί, που θα διαφωνεί, να πάει πού? Όχι στην Ελλάδα. Στο αρμόδιο όργανο. Ποιο είναι το αρμόδιο όργανο? Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Λέει εδώ φίλος ο Γιώργος, κατάλαβα λέει από τα λεγόμενα του κυρίου Σταμπολή ότι δεν υπάρχει στρατηγική κρατική μέρημνα για την ενέργεια και το κόστος της. Μήπως τελικά υπάρχει θέμα ανεξαρτησίας της ίδιας χώρας, λέει κύριε Σταμπολή? Τότε κοιτάτε, δεν πάμε τη συζήτηση πολύ βαθιά. Και δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μπορέσω να εκφέρω μία άποψη σε αυτό το θέμα. Δηλαδή ό,τι και να πω θα είναι ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο. Οπωσδήποτε μία χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη χώρα, βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο, αλλά δεν θα λέγαμε ότι έχει τόσο μεγάλη γεωπολιτική σημασία όσο έχει η Τουρκία για πολλές άλλες χώρες. Είναι σε δεύτερη μοίρα. Είναι πολλές φορές έρμεο της μιας και της άλλης ξένης δύναμης. Ήτανε στο παρελθόν, το ξέρουμε ιστορικά αυτό το πράγμα, και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, οπωσδήποτε έχουν παραμείνει διάφορες αγκυλώσεις. Εντάξει, δεν μπορώ να πω όμως ότι έχει αλλάξει το περιβάλλον πάρα πολύ, δηλαδή από τότε που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως έχει μεγαλώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δημιουργηθεί θεσμοί, να παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που δεν υπήρχε, υπάρχουν οδηγίες συγκεκριμένες. Έχει αλλάξει πολύ το τοπίο και θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν κάνουμε τέτοιες τοποθετήσεις. Έχετε δίκιο, αλλά από την άλλη το να σε σέρνει η Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για κάτι που θα έπρεπε να έχεις κάνει. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι. Ναι, ναι. Αυτό δείχνει μια αβουλία από πλευράς Ελλάδος, μια διστακτικότητα, ένα φοβικό σύνδρομο, όταν δηλαδή φοβάσαι ακόμα να εφαρμόσεις και μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ιδού το φοβικό σύνδρομο που όχι μόνο εγώ, πολλοί άλλοι συνάδελφοι το λένε ότι χαρακτηρίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική, εδώ πλέον το φοβικό σύνδρομο είναι σε όλο του το μεγαλείο. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα στον κύριο Σταμπολή. Τι εχέγγυα υπάρχουν ότι τυχόν ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων και κατόπιν της εκμετάλλευσής τους κάτι τέτοιο θα απέβαινε προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου και συνεπώς της χώρας? Είπε πριν για τη ΣΑΠΕ, ήμουν ανιός και γέρας από τότε που άκουγα πως οι ΑΠΕ θα μας δίνουν φθηνή ενέργεια. Λοιπόν, πού είναι η φθηνή ενέργεια σήμερα στα τιμολόγια μας από τη ΣΑΠΕ? Με το ίδιο σκεπτικό, γιατί τα κοιτάσματα να ωφελήσουν το ενεργειακό κόστος στη χώρα και ό,τι άλλο αυτό συμπαρασύρει? Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Ισραήλ, το οποίο παράγει το δικό του φυσικό αέριο
καταναλώνει, καλύπτει σχεδόν όλη, όλη τη βιομηχανική ζήτηση και για ηλεκτρισμό και τη βιομηχανία με εγχώριο φυσικό αέριο και εξάγει κιόλας στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο. Η τιμή είναι γύρω στα 4,5 με 5 δολάρια το εκατομμύριο BTU. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είναι, αυτή τη στιγμή είναι 15 με 20. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Ήταν και πολύ μεγαλύτερο όσο ήταν μεγαλύτερο το υψηλότερο το κόστος του φυσικού αερίου. Τώρα έχει μειωθεί. Πάλι υπάρχει μια διαφορά, 1:3. Ο καπετάν Τάσος, και που είναι και καπετάνιος σε Γκαζάδικα, μου λέει το εξής. Πέραν της πλάκας που και αυτή χρειάζεται, κύριε Σταμπολί, λέει, αποδεικνύεται ότι το ελληνικό κράτος καθυστέρησε για τους δικούς του λόγους. Για μένα οι λόγοι καθυστέρησης θα μπορούσαν να είναι εγκληματικοί τουλάχιστον, να προχωρήσει εξορίξεις. Αν εμείς όμως καθυστερήσουμε να πληρώσουμε φόρους, πληρώνουμε πρόστιμο και τόκους. Αν εγώ στη δουλειά μου καθυστερήσω να παραδώσω το έργο της εργασίας μου ως καπετάνιος, έχω οικονομικές κυρώσεις. Το κράτος δεν πρέπει να μας γυρίσει πίσω λεφτά μόλις αρχίσει να λαμβάνει από τις γεωτρήσεις. Για παράδειγμα, σε όλους φορολογουμένους για 5 χρόνια, ως παράδειγμα, μείωση φόρων για ένα μεγάλο ποσοστό. Χωρίς ίχνος χιούμορ, λέει. Δεν θα πρέπει να κουβεντιαστεί αυτό? Εδώ θα πρέπει να δούμε ένα άλλο παράδειγμα της Νορβηγίας, η οποία έχει καταφέρει να έχει μεγάλη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, να είναι καθαρά εξαγωγική χώρα, να έχει περιορίσει την κατανάλωση στο εγχωρίος, να έχει προωθήσει τη ΣΑΠΕ, και πράγματι τα τιμολόγια που πληρώνουν οι Νορβηγοί είναι χαμηλότερα από αυτά που θα ήταν αν δεν είχαν μπει σε αυτό το χώρο. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου νούμερα, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ ανταγωνιστικά και οπωσδήποτε πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι στη Γερμανία ή στην Ολλανδία ή στη Δανία. Λοιπόν, άρα έχουμε το παράδειγμα μιας χώρας η οποία έκανε αυτή την πολιτική, πέτυχε και απολαμβάνουν τα αγαθά οι κάτοικοί της με μειωμένη, δεν τόσο μειωμένη φορολογία, είναι υψηλή φορολογία στην Νορβηγία, αλλά απλώς δεν είναι όπως είναι στη Σουηδία, δίπλα είναι πολύ υψηλότερη στη Σουηδία. Λοιπόν, άρα έχουν πετύχει καλύτερους όρους, έχουν περισσότερες κοινωνικές παροχές, έχουν καλύτερο συνταξιδοτικό σύστημα, έχουν καλύτερο νοσηλευτικό σύστημα. Ειδού που θα πάνε τα χρήματα? Θα πάνε στη βελτίωση των υποδομών, των συντάξεων και ασφαλώς μια καλύτερη αντιμετώπιση στους φόρους. Αλλά αυτό είναι καθαρά δημοσιονομικό θέμα, το οποίο θα εξεταστεί όταν θα αρχίσουν να έρχονται τα έσοδα και θα έχει το κράτος μια προοπτική να ξέρει τι έσοδα θα περιμένει τα επόμενα χρόνια. Άρα δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα, πλην όμως να πούμε ότι σαφέστατα θα αλλάξει η μοίρα της χώρας. Ένα τελευταίο ερώτημα και με αυτό σας χαιρετώ. Με ρωτάει ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Σταμπολί, εδώ το ελληνικό πολιτικό σύστημα, όπως μας λέει, μόλις προχθές έσπασε αυγά κόντρα σε αντιλήψεις και απόψεις με το γάμο. Το ερώτημα είναι, θα σπάσει αυγά σε ένα θέμα που άπτεται στην εθνική ασφάλεια της χώρας και τη στρατηγική ενέργειας που αφορά την οικονομία και εν τέλει το δημογραφικό, ή θα σύρεται πίσω από κάθε δικαιολογία για να μην κάνει πάλι τίποτα? Ταπική μου εκτίμηση είναι ότι η κυβέρνηση δεν βλέπει με την ίδια, αν θέλετε, αντιμετώπιση το θέμα της ενέργειας. Ναι, μεν την καίει, προσπαθεί να μειώσει όπου μπορεί τιμολόγια και το έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό. Έχει επιδοτήσει τα χρόνια της κρίσης αρκετά το θέμα του ηλεκτρισμού και το φυσικό αέριο. Αυτό δεν πρέπει να το αμφισβητούμε. Και αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι ήταν. Όμως και αυτό πιστεύω ότι είναι ένας παράγων καθησυχαστικός σωμιωματικά. Την έχει υπνοτήσει λίγο και δεν καταλαβαίνει μπροστά τους κίνδυνους που υπάρχουν, σοβαρότατοι κίνδυνοι γεωπολιτικοί, που επιβάλλουν την Ελλάδα να έχει μια δική της πολιτική στον χώρο της ενέργειας με ξεκάθαρες στόχους για την αξιοποίηση των δικών μας εγχώριων κοιτασμάτων και τη ΣΑΠΕ. Αν πάμε στη ΣΑΠΕ, το θέμα πλέον εμπλέκεται η ΑΟΣ πάρα πολύ, διότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που έχει βάλει η πλώρη κυβέρνηση για αξιοποίηση μεγάλη κλίμακα και καλά κάνει για τις παράκτιες αιωλικές εγκαταστάσεις, τα αιωλικά πάρκα παράκτια, δεν μπορεί να τα πάει πέρα από τα 6 μίλια αυτή τη στιγμή.
Ναι, ούτε καν στα 12. Γιατί δεν έχουμε κάνει επέκταση των 12 μιλίων. Δηλαδή μπορεί η Κρήτη περιμετρικά να μην έχει 12 μίλια. Πού βρισκόμαστε? Κύριε Σταμπολή, υπάρχει όμως και άλλο θέμα εδώ. Διότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είναι ανταγωνιστική η ανάπτυξη ως προς τις εξορίξεις? Πώς θα σώσουμε τη Siemens και την κάθε Siemens? Καταλάβατε. Έχετε δίκιο. Σε ένα μέρος, είπατε πολύ σωστά, της ανάπτυξης των ΑΠΕ επιδοτείται. Ενώ όταν μια εταιρεία έρθει να κάνει εξορίξεις και να δώσει πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, δεν υπάρχει επιδότηση. Αυτό να λέγεται. Μάλιστα. Κώστας Σταμπολής, καταλάβαμε, χωρίς εθνική στρατηγική δεν υπάρχει περιθώριο και όλα τα υπόλοιπα είναι να κρυβόμαστε πίσω από προσφυγές που, όπως είπε ο κύριος Σταμπολής, πολύ φοβάται ότι είναι και ελεγχόμενες οι προσφυγές από την εκάστοτε κυβέρνηση. Άρα είναι θέμα πολιτικής βούλησης εδώ. Είπα ότι δεν είναι οι προσφυγές ελεγχόμενες, οι περιβαλλοντικές είναι σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενες. Άρα η κυβέρνηση έχει τα κανάλια επικοινωνίας και μπορεί να τους πει, ξεκινάτε να δείτε ένα εθνικό θέμα, δεν θα σας αφήσω να κάνετε προσφυγές. Μάλιστα. Κώστας Σταμπολής, καλημέρα κύριε Σταμπολή, να είστε καλά. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, χάρηκα πολύ. Και εγώ.